Το Hellenic Daily News in Hawaii, ομογένεια της Αμερικής, της Νέας Υόρκης, έχει την τιμή να βρίσκεται στο ενδιαφέρον και στην αγκαλιά της ψυχής ενός πολύ νέου παιδιού, ο οποίος κατάφερε να χτίσει έναν ολόκληρο όμιλο επιχειρήσεων μέσα από την αγάπη και το πάθος που έχει τόσο στην εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του και στο σύμπαν και έπειτα στους άλλους. Ένας άνθρωπος νέος που έχει να μας πει πολλά, που έχει να διηγηθεί πολλά, που έχει πολλά να πει στη νέα γενιά των ανθρώπων που στην εποχή της πανδημίας πολύ νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ίσως όμως και η μεγαλύτερη πνοή αισιοδοξίας να βρίσκεται μέσα από τις σκοτεινές εσοχές και εκδοχές των καταστάσεων. Κύριε Φιντερίκο, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι για τη συνάντησή μας σε δύσκολες εποχές. Έτσι. COVID και όλων των υπολείπων θεμάτων. Τουλάχιστον βρισκόμαστε σε μια υπέροχη χώρα, με ήλιο, με θάλασσα. Με υπέροχη θέα έχω να σας πω. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και υπέροχη θέα. Όλη η Ελλάδα μας είναι υπέροχη, ναι. Από οπουδήποτε. Από το πιο ψηλό βουνό μέχρι το πιο απόμακρο γκρέμι. Είμαστε μια μαγική, ευλογημένη χώρα. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος, ο λαός μας. Και είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Τι όμορφα που τα λέτε. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε καταρχήν εμάς, γιατί ξέρω πολλοί κόσμος προσπαθεί να σας προσεγγίσει. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να τονίσουμε δύο πράγματα. Από τη μία την ιστορία της ζωής σας, πώς εξελίχθηκε μέσα από τις δικές σας καταστάσεις και τα γεγονότα, πώς φτάσατε εδώ που φτάσατε. Και από την άλλη, ο κόσμος το λέει έντονα και εσείς, αν δεν το έχετε καμάρι, θα έπρεπε να το έχετε, την έντονη φιλανθρωπική σας δράση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ο αγώνας της ζωής είναι συνεχόμενος αγώνας, άρα δεν μπορώ ούτε να εφησυχάζομαι ούτε να ηρεμώ. Και η επιβράβευση για μένα θεωρώ ότι έρχεται στο τέλος του κύκλου της ζωής. Γιατί μπορεί σε κάποια φάση να είμαστε καλά, αλλά εγώ θα κρίνω τη ζωή μου όταν θα έχει φτάσει σε ένα όριμο σημείο και σε μια ηλικία τέτοια που θα μπορώ να την κοιτάω προς τα πίσω και να λέω τι έχω κάνει, πού έχω φτάσει και πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Για το θέμα της φιλανθρωπίας, δεν μου αρέσει ο όρος φιλανθρωπία. Θεωρώ κάποια πράγματα είναι υποχρέωσή μας και δεν είναι λίγο το φιλανθρωπία κάπως περίεργο. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων των ανθρώπων που μπορούν να βοηθήσουν, να το κάνουν χωρίς δισταγμό, με αγάπη και να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας που βρισκόμαστε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη μαζί του. Εσείς κοιτάτε τη ζωή στα μάτια από τότε που γεννηθήκατε όμως, με τις ευαισθησίες που είχατε από πολύ μικρός σε ηλικία, τολμηρός από πολύ μικρός, με έντονη προσωπικότητα, θέλατε να κατακτήσετε τον κόσμο και την ψυχή του μαζί με αυτόν. Βασικά ξεκίνησα να θέλω να καταφέρω τους γονείς μου, τη μητέρα μου, να μην χρειάζεται να δουλεύουν για να τους ζήσω παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό ήταν το παιδικό όνειρο. Έπειτα εξελίχθηκε να είμαι ανεξάρτητος και να μπορώ να πατάω δυνατά στα πόδια μου και να μην χρειαστεί να ζητήσω κάποια βοήθεια για δουλειά, για πράγματα τα οποία, επειδή το θέμα περηφάνειας και σεβασμού το έχω σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, ήθελα πάντα να είμαι αυτόνομος και να μπορώ να έχω τις δικές μου δουλειές και ώστε να μπορώ να τις χειρίζομαι και όπως εγώ θέλω και να μην είμαι αναγκασμένος να, σε εισαγωγικά, υπακούω τους στόχους ή τον τρόπο που λειτουργούν οι άλλοι. Ήθελα να έχω κάτι αυτόνομα δικό μου. Έτσι ξεκίνησα. Ακούγεται πολύ όμορφο το γεγονός ότι ένας γιος θα ήθελε να έχει τη μαμά του να μην δουλεύει μεγαλώνοντας και είναι το πρώτο ερέθισμα αυτό που σας όθησε. Στην ηλικία των 17 ετών να επιλέξετε ανάμεσα στις σπουδές σας και σε μια προκλητική για σας επιχειρηματική έντονη κίνηση, όπου σιγά σιγά σας άλλαξε τη ζωή σας προς το καλύτερο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όπως είπατε από τα 17 μου, για το λόγο ότι κέρδιζα χρόνο, άρα τελείωσα πιο νωρίς το σχολείο σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας μου, για το λόγο ότι κέρδιζα χρονιά, και λόγω δυσκολιών που είχα στην οικογένειά μου αποφάσισα να φύγω από το σπίτι μου από 17 χρονών
και να, σε εισαγωγικά, να ανοίξω τα φτερά μου, να πάρω τα ρίσκα μου και να μπω στον αγώνα της ζωής και να δω τι μπορώ να καταφέρω μόνος μου. Η απόφασή μου αυτή θεωρώ ότι μου βγήκε σε καλό. Ξεκίνησα επιχειρηματικά από 17 με κατασκευές ακινήτων σε μια εποχή που η οποία ήταν δύσκολη, γιατί συνέχιζε να είναι η χρονιά των κρίσεων λίγο πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση. Τα καταφέραμε, αλλά η ζωή είναι ένας αγώνας συνεχόμενης προσπάθειας και πρέπει να μην σταματάμε ποτέ, να μην εφησυχαζόμαστε ποτέ και συνεχώς να παλεύουμε και, όπως λέει ένας ωραίος τίτλος, σταθερή γιατί κινείται. Πρέπει να κινούμαστε για να είμαστε σταθεροί. Τι ωραίο αυτό που λέτε. Και το θέμα είναι ότι κινήθηκαν κοντά σας σε πολύ νεαρή ηλικία άνθρωποι πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία που σας εμπιστεύτηκαν. Και αυτό αξίζει να πούνε, ότι πολλές φορές η συνταγή μιας επιτυχίας είναι η κατάλληλη στιγμή, το να βρίσκονται οι κατάλληλοι άνθρωποι μεταξύ τους και πόσο μάλλον η εμπειρία από τη μία με τη νιώτη από την άλλη. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να είμαστε με κόσμο, με συνεργάτες, με φίλους τους οποίους τους σεβόμαστε και έχουν και την εμπειρία και την θέληση. Ήμουν τυχερός, είχα ανθρώπους στο ξεκίνημά μου σίγουρα πολύ πολύ μεγαλύτερους από μένα, ίσως και με την τριπλή ηλικία από μένα. Mm-hmm. Απλά επειδή ήμουν ένα παιδί από μικρός, ο οποίος είχα ένα ανήσυχο πνεύμα, ήθελα να μπορώ να κάνω πράγματα, να δημιουργώ από το τίποτα. Πολλοί με λέγανε και φαντασιόπληκτο. Αλήθεια. Και μάλιστα έχουν έρθει πολλά γεγονότα. Κάποιοι γονείς φίλων μου λέγανε, όταν συναντηθήκαμε μετά από κάποια χρόνια που ήδη είχε γραφτεί η πορεία που είχα κάνει μέχρι τότε, είπανε, εμείς αυτό το παιδί το θεωρούσαμε τρελό τότε, γιατί μας έλεγε κάτι ιδέες οι οποίες στο άκουσμά τους και μόνο από ένα παιδί 12 χρονών, 14 χρονών, ήταν τρελές. Mm-hmm. Θα κάνω αυτό, θα πάρω κτίρια, θα πάρω μαγαζιά, θα πάρω. Και με θεωρούσαν για τρελό. Μάλλον δεν ήμουνα τόσο τρελός από ό,τι φάνηκε. Οι ίδιοι άνθρωποι, με ενδιαφέρει να ακούσω σήμερα τι σας λένε. Οι ίδιοι άνθρωποι, πλέον πρώτα απ' όλα, επειδή υπάρχει ένα ρέκορντ, άρα δεν είναι κάτι να πούν ή να μην πούν, τα έχει δείξει με πράξεις η ζωή και ο χρόνος. Mm-hmm. Άρα δεν περιμένω από αυτούς, αλλά χαίρομαι, γιατί όταν λένε ότι αυτό το παιδάκι κάποτε το θεωρούσαμε τρελό, αυτά που μου έλεγε, και φτάσαμε στο σήμερα, αυτές οι τρέλες σε εισαγωγικά που τους έλεγα σήμερα να είναι πραγματικότητα, χαίρομαι πολύ και είναι μία σοβαρή ικανοποίηση που βλέπω τους γύρω μου να αντιλαμβάνονται τους σκόπους. Γιατί πιστέψτε με, όλα γίνανε με πολλούς σκόπους, με πολλά ξενύχια, πολλή αϋπνία, πολύ άγχος, μεγάλα ρίσκα. Η πρώτη, λοιπόν, το πρώτο κλικ και μάλιστα η κίνηση ΜΑΤ, θα μπορούσαμε να πούμε, έγινε στην ηλικία των 17 με τους κατάλληλους ανθρώπους κοντά σας σε μια επιχειρηματική κίνηση, όπως είπα και πριν, ΜΑΤ, στο να πουλήσετε κατασκευαστικά ένα κτίριο, να βγάλετε μια πολύ καλή επένδυση, τα πρώτα χρήματα από εκεί και να ακολουθήσουν οι επόμενες σιγά σιγά κινήσεις. Κάπως έτσι ξεκίνησαν. Πρώτα απ' όλα, κίνηση ΜΑΤ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Γιατί καθημερινά κάτι συμβαίνει που αυτό που θεωρούσες κίνηση ΜΑΤ χθες, την επόμενη μέρα μπορεί να μην είναι. Είναι μια διαρκής αναζήτηση ευκαιριών, καταστάσεων, που κάθε φορά υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι νέο. Η κίνηση ΜΑΤ για μένα ήταν ότι αποφάσισα να απογαλακτιστώ. Αυτή ήταν η κίνηση ΜΑΤ. Να τα ακούτε εσείς οι νεότεροι αυτά. Αυτή ήταν η κίνηση ΜΑΤ. Δυστυχώς θεωρώ ότι πολλά νέα παιδιά επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους γονείς τους. Στην Ελλάδα ειδικά. Στην Ελλάδα ζω, άρα στην Ελλάδα μπορώ να πω. Δυστυχώς
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ελαφριά αντίδραση από τα παιδιά, ειδικά από τα παιδιά που έχουν όνειρα, γιατί το κάθε παιδί δεν είναι ο γονιός του, είναι το παιδί. Είναι μια νέα προσωπικότητα που έχει δικά του όνειρα. Άρα είναι καλύτερο να μην είναι μια προκάτ ιστορία του γονιού. Μπορεί ο γονιός να ήταν κατασκευαστής, μπορεί ο γιος ή η κόρη να θέλει να γίνει ναυπηγός, μπορεί να θέλει να γίνει αστροναύτης, μπορεί να θέλει να γίνει κάτι άλλο. Αλλά πολλές φορές τα παιδιά από την καταπίεση των γονιών ή την ανάγκη επιβεβαίωσης ή ακόμα και αυτό... Για τη συνέχειά τους. Ναι, για τη συνέχειά τους. Ή ακόμα αυτό που είπα και εγώ, ότι επειδή δεν έχουν την ανεξαρτησία να μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους, που ήταν το μεγαλύτερο μου άγχος, γιατί δεν μου άρεσε να ζητάω λεφτά από τους γονείς μου, αναγκάζονται και υποκύπτουν σε πράγματα που ίσως να μην θέλανε να το κάνουν. Μπορεί κάποιος να έχει όνειρο να γίνει ποδοσφαιριστής και οι γονείς του να του λένε όχι, θα γίνεις γιατρός ή δικηγόρος ή ένα καθεστημένο. Πώς που νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει. Κοντινά ήταν τα δικά σας όνειρα με τους γονείς σας, γιατί από αυτά που μου λέτε εκμεύω μία αντίδραση. Καμία σχέση. Δική σας, από ό,τι κάνω εγώ δεν είχαν καμία σχέση οι γονείς μου. Η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οδοντίατρος. Έχει συνταξιοδοτηθεί σήμερα. Τον πατέρα μου τον έχω χάσει αρκετά χρόνια. Ήταν ναυτιλιακός πράκτορας. Καμία από τις επιχειρήσεις μου δεν έχουν καμία σχέση με τους γονείς μου και ήταν και κάτι που το ήθελα και συνειδητά. Εγώ. Συνειδητά. Ναι, συνειδητά. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να τα επεκταθούμε. Είναι ωραίο πάντως από αυτό να κρατήσουμε και εμείς και νεότεροι ότι ο απογαλακτισμός σε πάρα πολλές φορές τελικά ίσως να προβεί έναν άνθρωπο σε καλό και να δώσει τα δικά του θετικά. Η ζωή άλλωστε είναι ένα ρίσκο σε όλα. Σε όλα. Είναι ρίσκο να βγούμε στο αυτοκίνητο να οδηγήσουμε. Μπορεί να τρακάρουμε. Να. Μπορεί να μπούμε σε ένα αεροπλάνο και να πέσει. Μπορεί να πάμε μια βόλτα και να μας ληστέψουν. Μπορεί το οτιδήποτε. Μπορεί να κολλήσουμε κορονοϊό. Να. Και να. Θα έρθουμε και σε αυτή τη συζήτηση. Είμαστε. Πάνω σε αυτό, η σχέση σας με το άγχος και με τον φόβο, γιατί τώρα αυτό θέτεται ένα ζήτημα. Ποια είναι η σχέση του Δημήτρη Φιντηρίκου με τον ίδιο το φόβο και το άγχος, της ανασφάλειας, που ότι μια στιγμή στην άλλη μπορούν να αλλάξουν τα πάντα? Πρώτα απ' όλα είμαι εκπαιδευμένος κάποιος και είναι φίλοι μου ο φόβος και το άγχος. Είναι φίλοι μου γιατί ο φόβος σε προστατεύει. Και το άγχος σε κάνει να δείχνεις ότι δεν είσαι ανέστητος, άρα έχεις μια αγωνία για κάτι καινούριο να κάνεις, σε οποιονδήποτε βαθμό. Άρα είναι ανάλογο πώς θα δούμε το ποτήρι, ή μισό άδειο ή μισό γεμάτο. Ακόμα και ο φόβος μπορούμε να τον, να τον πάρουμε με το μέρος μας, ότι μας προστατεύει, ότι μας κάνει κάτι καλό. Άρα, με ποιους τρόπους εκτονώνεται αυτό το άγχος σας, πέρα από την ιδιαίτερη αγάπη που έχετε για τα ζώα? Εκτονώνω το άγχος μου, γυμνάζομαι αρκετά καθημερινά, ειδικά τώρα με την καραντίνα έχω πάει σε πολύ παραπάνω ώρες από ό,τι το έκανα πριν. Προσπαθώ, σκέφτομαι αρκετές ώρες της ημέρας και προσπαθώ να βρω λύσεις σε προβλήματά μου καθημερινά. Παίζω πάρα πολλές ώρες της ημέρας με τα σκυλιά μου, με τα ζώα μου, που έχω μια ιδιαίτερη αγάπη. Ναι, είναι πάρα πολύ. Και στην αγκαλιά μικρά μόλις γεννηθήκαμε, έχω και τα κουταβάκια μου και είμαι ευλογημένος που έχω αυτά και παίρνω την ενέργεια και τη χαρά, γιατί από τα ζώα εγώ το μόνο που έχω δεχτεί είναι μόνο ανιδιοτελή αγάπη. Τίποτα άλλο. Και μάλιστα, επειδή προσφάτως βλέπω γύρω πολλές αναρτήσεις είτε στο Instagram είτε σε social media και τα λοιπά, που δηλητηριάζουν και ρίχνουν φόλες στα σκυλιά, απορώ με αυτούς τους ανθρώπους πώς θέλουν να λέγονται άνθρωποι. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι δυστυχώς χειρότεροι από ζώα. Γιατί τα ζώα δεν μας έχουν πειράξει ποτέ και κανέναν. Ποτέ. Είναι συντροφιά μας, είναι φίλοι μας και καλώς ή κακώς ζούμε στον ίδιο πλανήτη. Είναι, τους ανήκει ο πλανήτης. Δεν είμαστε οι άνθρωποι μόνο που έχουμε κατακτήσει όλο τον πλανήτη, έτσι, χωρίς να ζητήσουμε την άδεια των ζώων, και εμείς πάμε και τα σκοτώνουμε και τα... Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό γιατί δείχνουμε που έχει φτάσει η ανθρωπότητά μας, όταν δεν μπορούμε να σεβαστούμε ένα όν που είναι στον πλανήτη μαζί μας και είναι από τη γέννησή μας. Δηλαδή μαζί ήρθαμε σε αυτή τη γη. Εσείς πρακτικά και έμπρακτα το δείχνετε αυτό που έχετε στο σπίτι σας, πάνω από 10-12, τώρα 15 ζώα και να είναι. Λένε, υπάρχει ένα ωραίο quote που λέει: από τότε που γνώρισα τους ανθρώπους, αγάπησα τα ζώα.
Τι ωραίο αυτό που λέτε. Εγώ όμως κλέψαμε στο Instagram σας μία πληροφορία και μας συγκίνησε. Εσείς δεν βγαίνετε να τα πείτε, όμως πολλοί άνθρωποι ανεβάζουν στις ιστορίες σας και σας ευχαρίστησαν. Τώρα ένας πρόσφατα φίλος που δώσατε, σας ζήτησε βοήθεια να δώσετε τις χειροτροφές και εσείς δώσατε 2 τόνους. Έχω να το πω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου ζήτησε καν τη βοήθειά μου, επειδή τον έβλεπα και έκανε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης ο Καμπριάνης από την Κρήτη, επειδή έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τάιζε μόνος του αδέσποτα, γάτες, σκύλους και ό,τι είχε γειτονιά. Επίσης κυνήγαγε κάποιους ασυνείδητους που πηγαίναν είτε με τόξα είτε με φόλες και σκοτώναν αυτά τα ζώα. Δεν μπορούσα παρά να με συγκινήσει και να με κάνει να θέλω να δράσω, να κάνω κάτι. Mm-hmm. Η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα αν χρειάζεται κάτι. Μου είπε, Δημήτρη, δεν χρειάζομαι τίποτα, σε ευχαριστώ. Και τον ρώτησα εκεί πάνω, δηλαδή άμα έστελνα τροφή για τα αδέσποτα θα ήταν κακό, και μου λέει όχι, φυσικά η κάθε βοήθεια είναι σημαντική και γι' αυτό τον λόγο έστειλα στην Κρήτη. Τι όμορφο, και δεν είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε, γενικώς συμπράτε και στο Make a Wish με τα παιδάκια, κάνετε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τον χώρο της συμπαράστασης. Δεν κάνω τίποτα, συγγνώμη, δεν κάνω τίποτα, είναι υποχρέωσή μου και είναι υποχρέωση όλων μας. Όταν μπορούμε να βοηθάμε, να βοηθάμε. Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Είσαστε έτοιμος, πιστεύετε, στο μέλλον να κινητοποιηθείτε λίγο πιο ενεργά και οργανωμένα, δηλαδή μέσα από ένα δικό σας, για παράδειγμα, foundation. Γιατί σας βλέπω αποσπασματικά, είσαστε παντού μέσα σε όλα. Κάνω διάφορες σκέψεις. Το θέμα με το foundation που λίγο με κρατάει πίσω για να έκανα κάτι δικό μου είναι ότι επειδή θέλω να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο ώστε να μην είναι ένα ίδρυμα το οποίο θα δέχεται απλά χρήματα και θα τα διαχειρίζεται το ίδρυμα τα χρήματα. Σας χαλάει η σκέψη αυτή? Ναι, εμένα ο λόγος της βοήθειάς μου είναι λόγω ευσυνειδησίας καθαρά. Πρώτα απ' όλα δεν είναι, από πολύ μικρό παιδί λειτουργώ έτσι. Θυμάμαι και να, από πολύ πολύ μικρό, δηλαδή δεν είναι κάτι που ήρθε τα τελευταία χρόνια. Για να σας πω και ένα παράδειγμα, ναι. Όταν ας πούμε είχε τελειώσει το κτίριο αυτό, ναι, το πρώτο που ξεκίνησα, η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο στη μητέρα μου, ένα αυτοκίνητο στον πατέρα μου και το επόμενο ένα λεωφορείο για παιδιά που είχαν κινητικά προβλήματα και σπαστικά και αυτά. Αλλά δεν θεωρείται αυτό βοήθεια ούτε φιλανθρωπία. Από τη στιγμή που έχω τη δυνατότητα και μπορώ να το κάνω και κυρίως έχω τη θέληση, γιατί τη δυνατότητα την έχουν πάρα πολλοί. Ναι. Πάρα πολύ σωστό αυτό που πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση. Γιατί επειδή υπάρχει μια δύναμη εκεί πάνω, τα βλέπει και άμα ξέρει ότι κάποιος είναι ανήμπορος ή δεν μπορεί, και εσύ ενώ έχεις και μπορείς, έχεις την υγεία σου, έχεις τους φίλους σου, έχεις το σπίτι σου, έχεις το φαγητό σου, ναι, και δεν στρίβεις τα μάτια σου να δεις τι συμβαίνει και γύρω σου, ίσως έχετε δεν είναι καλό. Έχετε μια ιδιαίτερη σχέση όμως, να το πούμε αυτό, ίσως λόγω της αγάπης που είχατε στη γιαγιά σας, με τους ηλικιωμένους ανθρώπους και με τα άτομα με αναπηρία. Να εστιάσουμε και να πούμε το γιατί πιστεύετε, δηλαδή, ότι αξίζει να δώσουμε τη μεγαλύτερη μας φροντίδα εκεί πέρα. Γιατί, διότι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ή οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας, δυστυχώς, από τη φύση, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μία κίνηση που εγώ μπορώ πολύ εύκολα να κάνω και να σηκωθώ, όταν αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορώ εγώ να μην κάνω απολύτως τίποτα και να κάθομαι και τον κοιτάω, ειδικά σε μια περίπτωση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεν κινητικά προβλήματα αλλά έχουν την οικονομική επιφάνεια να καλύψουν όλες τους τις ανάγκες. Αλλά ένα παιδί, μια γυναίκα η οποία έχει ένα κινητικό πρόβλημα και η μοίρα της, η τύχη της έχει και μια οικονομική δυσκολία και τα φέρει έτσι η ζωή, τα φέρει έτσι η ζωή, είναι πώς μπορεί, δεν μπορεί να σηκωθεί στα πόδια. Δηλαδή βασικά πράγματα που εμείς τα θεωρούμε καθημερινά δεδομένα, εκεί δεν υπάρχουν. Άρα και προσέξτε, εγώ σήμερα έχω τα πόδια μου και είμαι όρθιος. Εγώ από μικρό παιδί λοιπόν οδηγάω γρήγορα, μηχανές, αυτοκίνητα, extreme sport. Θα μπορούσα και εγώ να το έχω πάθει. Άρα εγώ βλέπω κάποιον και λέω, μπορεί αύριο εγώ να είμαι στη θέση του. Άρα άμα αυτός ο άνθρωπος
έχει μία ανάγκη. Άμα εγώ ήμουν στη θέση του, δεν θα ήθελα να τη λάβω αυτή την ανάγκη. Φυσικά. Έχει συμβεί να συμβεί αυτό και σε δικού σου στο φιλικό περιβάλλον έχει και σας έχει ευαισθητοποιήσει τόσο έχει πολύ? Έχει συμβεί με ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν αθλητής πόλο, ήταν ο πρώτος που γνώρισα με κινητικά προβλήματα. Ήταν ένα παλικάρι δυνατό, ψηλό, και τα έφερε η μοίρα έτσι να χτυπήσει με ένα τροχαίο ατύχημα και να βρεθεί στο καροτσάκι. Είναι και αθλητής μας σήμερα, η ψυχή του είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ πιο δυνατή ψυχή. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αντέξω. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αυτό το παιδί είναι παραολυμπιονίκης αθλητής μας και προσπαθεί καθημερινά. Αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά δίνουν έναν αγώνα απλά να ανέβουν ένα πεζοδρόμιο που κάποιοι ασυνείδητοι, όπως και εγώ, δεν μιλάω μόνο για τους άλλους, και εγώ ίδιος πολλές φορές πριν τους γνωρίσω έχω κάτσει και έχω παρκάρει σε θέσεις οι οποίες ίσως δυσκολεύαν αυτούς τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν όμως έκατσα δίπλα τους και τους ένιωσα, τελειώσαν όλα αυτά και πλέον μπορώ να μπω στη θέση τους. Έτσι δρώ και εγώ, και για το θέμα των βοηθειών που ξαναλέω, δεν είναι βοήθεια. Δεν είναι βοήθεια αυτό το πράγμα, είναι υποχρέωση. Και αν ανεβαίνουν σε social media, είτε μου τα ανεβάζουν. Ναι, τα ανεβάζουν άλλοι για σας, να το πούμε. Ναι, 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 δεν έχει σημασία. Ακόμα και εγώ να το ανεβάσω, μακάρι ας μου πούνε ότι το ανέβασα για να δείξω κάτι. Ο σκοπός είναι να παρακινήσει λοιπόν κάποιον άλλον και να δει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και να μπορέσει έστω σε εισαγωγικά να αντιγράψει και να βοηθήσει και να κάνει κάτι παρόμοιο και κάποιος άλλος. Εγώ πρώτα απ' όλα, ό,τι κάνω, το κάνω ιδιωτικά. Δεν το κάνω ούτε μέσω εταιριών ούτε τίποτα. Σαν Δημήτρης, πάω και βοηθάω. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Το θέμα είναι να ξυπνήσουν και να καταλάβουν ότι η τύχη του αλουνού μπορεί να είναι και η δικιά τους η τύχη. Εκεί είναι όλη η ουσία. Όταν καταλάβουν ότι το πρόβλημα του αλουνού είναι δικό τους πρόβλημα επίσης, και δεν σημαίνει ότι αυτός, επειδή τράκαρε με το αυτοκίνητό του, αύριο μπορεί να μην είναι το παιδί σου με το αυτοκίνητό σου, με το αυτοκίνητο να και σου μάλιστα των γονιών, ή κάτι, ή να πάθει την κακιά αρρώστια ή κάτι. Η τύχη είναι ίδια για όλους. Όπως και το θέμα, επειδή κάνουμε μια συνέντευξη σήμερα για εμένα, για το θέμα και της ζωής μου, της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αυτό που έχω κάνει εγώ. Είμαστε όλοι το ίδιο. Αλλάζουν τα όνειρά μας, τα ρίσκα μας, οι στόχοι μας και η απόφασή μας. Οπότε όλοι γεννιόμαστε με άστρο, πιστεύετε? Φυσικά, όλοι έχουν το άστρο τους. Όλοι. Το θέμα είναι να διαχειριστούμε την τύχη μας σωστά. Στην κατάλληλη χρονική στιγμή, ίσως. Ναι, και να ενεργοποιήσουμε το θέλω μας, να μπορέσουμε να στοχοποιήσουμε το θέλω μας, να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε, και μέσα, άμα το αποφασίσουμε ότι είναι αυτό, θα λειτουργήσει όλο το σύμπαν με το μέρος μας για να πραγματοποιηθεί αυτό που μέσα μας θέλουμε. Αρκεί η ψυχή μας να είναι καθαρή, να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δύναμη επάνω που τα βλέπει όλα. Οπότε με ασπίδα θεωρείτε το σύμπαν, με όπλο τον αληθινό εαυτό σας, αν τα βάλουμε κάτω όσα λέμε τόση ώρα, και με συγκυρίες κατάλληλες, όπως οι σωστές επιχειρηματικές κινήσεις στην κατάλληλη χρονική στιγμή και ανθρώπους γύρω σας, φτάσατε σήμερα να έχετε έναν πολλαπλό όμιλο επιχειρήσεων και με καταστροφές, φαντάζομαι, μέσα σε όλο αυτό. Γιατί δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να φτάνει, να δημιουργεί, να χτίζει και να μην καταστρέφεται παράλληλα κάποιες στιγμές. Να το τονίσουμε αυτό. Μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτός που έχει φτάσει σε σημείο επιτυχίας δεν έχει περάσει και από αποτυχίες. Ήταν πολύ πιο μεγάλες οι αποτυχίες. Απλά αποφάσισα ότι όταν θα πέφτω, θα σηκώνομαι. Εννοείται ότι πέφτουμε και έτσι μαθαίνουμε. Και η δικιά μου, η χαρά που νιώθω μέσα μου είναι για το θέμα όχι του αποτελέσματος. Είναι το ταξίδι που έκανα μέχρι το σήμερα. Και επαναλαμβάνω, όπως είπα και στην αρχή της συνέντευξής μας, θα με κρίνω όταν θα έχω φτάσει στη δύση της ζωής μου και θα μπορώ να κοιτάω τη ζωή μου ανάποδα. Και θα πω, έκανα αυτό σωστά, έκανα αυτό λάθος. Και σήμερα έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια. Και θα έχω τους φίλους μου, θα έχω την οικογένειά μου, τότε θα μπορώ να κρίνω αν τα έκανα καλά. Το θέμα είναι να φτάσω να είμαι ευτυχισμένος. Όσα λεφτά και να έχεις, ό,τι και να έχεις, αν στο τέλος δεν είσαι ευτυχισμένο,
πέταξες μία πέτρα στο νερό, άνοιξες μία τίποτα. Μέσα σε όλο αυτό που λέτε, γιατί φέρνεις ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη ευαισθησία και πολύ αγάπη μέσα του για να ασχολείται και με τους άλλους και με τον εαυτό του, με τους φίλους του, θέσατε το θέμα της οικογένειας. Είναι κάτι που στην περίοδο των δυσκολιών, της πανδημίας και τα λοιπά σας απασχολεί στο να θέλετε να χτίσετε μια ευτυχισμένη οικογένεια και εσείς ο ίδιος. Υπάρχει η ανάγκη του Δημήτρη να χτίσει αυτό μια οικογένεια για να δώσει αγάπη μέσα και σε αυτό το κομμάτι της ζωής του. Ή θέλει περισσότερο να ασχοληθεί με τους άλλους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θα ακουστεί λίγο περίεργο. Mm-hmm. Εγώ με τους γονείς μου έχω φάει σπάνια μαζί. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι πάνω από τα 5 δάχτυλα του χεριού μου στο σύνολο. Η αλήθεια είναι ότι είχα μεγάλη έλλειψη οικογενειακή, άρα είναι κάτι που μου λείπει και το θέλω. Αλλά θέλω, επειδή έζησα και οικογενειακούς καυγάδες δύσκολους και μεγάλωσα ουσιαστικά σαν παιδί χωρισμένων γονιών, δεν θα ήθελα το παιδί μου να περάσει αντίστοιχα αυτά που πέρασα εγώ. Άρα και να θέλω να κάνω οικογένεια, πρέπει να είναι και η κατάλληλη για να κάνω την οικογένεια, γιατί είμαστε δύο στην οικογένεια, δεν είμαστε ένας. Αυτό θα το κρίνει η μοίρα, ο Θεός, η τύχη, εγώ, όλα μαζί. Είναι ένα μεγάλο μίξ. Πολύ ωραία.